Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη. Ο κύριος Συρηγονάκης είναι εκ νέου υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Λοιπόν, κύριε Συρηγονάκη, 2-3 μέρες πριν ανοίξει η κάλπη, αυτό το οποίο έχετε εισπράξει μέχρι σήμερα ποιο είναι? Αυτό το οποίο έχετε ακούσει από τον κόσμο, αυτό το οποίο ξέρετε εσείς ότι γίνεται εκεί απ' έξω, αυτό το οποίο έγινε, αυτό το οποίο εκκρεμεί σε συνάρτηση, θέλω να πω, αυτό που βρίσκεται μπροστά σας ως συνέχεια? Τι είναι λοιπόν αυτό που μέχρι στιγμής εσείς παίρνετε ως μήνυμα? Όπως είπατε και εσείς, βρισκόμαστε λίγες ημέρες, λίγα 24 ώρα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Και όπως καταλαβαίνετε, κορυφώνεται η διαδικασία που δεν είναι άλλη από τις επισκέψεις την ενδοφόρα, στους οικισμούς, σε φορείς, σε υπηρεσίες του Ηρακλείου και των πόλεων. Και είναι φυσιολογικό να, μέσα από την επαφή αυτή με τους συμπολίτες μας, να ακούμε παράπονα, προβλήματα, αλλά πολλά θετικά όσον αφορά το έργο το οποίο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Εγώ προσωπικά, λόγω και του γεγονότος ότι κατέχω μια θέση ευθύνη στα τελευταία 4 χρόνια ως αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, συχνά επισκέπτομαι την ενδοχώρα για λόγους επίβλεψης έργων ή για διάφορα άλλα θέματα, οπότε μου είναι περισσότερο και αυτά τα θέματα τα οποία θίγουν οι συμπολίτες μας. Προβλημάτων, φυσικών καταστροφών, όλων αυτών των επισημάνσεων που πάρα πολλές φορές έχουμε μπροστά μας, βλέπουμε, σας απασχολούμε, σας φωνάζουμε. Δουλειά σας είναι, θα μου πείτε, που σας απασχολούμε. Το αυτονόητο είναι, αλλά το λέω για να μην παρεξηγηθώ, εν πάση περιπτώσει, γιατί καμιά φορά λες μια λάθος λέξη και μπορεί κάποιος να την εκλάβει τελείως διαφορετικά. Με μια κινητικότητα η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ έντονη όλες τις ώρες της ημέρας, έτσι? Αυτό είναι αλήθεια και οφείλουμε να σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε, γιατί θίγοντας τέτοια θέματα και προβλήματα, να ξέρετε ότι επιφέρετε καλύτερο αποτέλεσμα. Τα θέματα λοιπόν που προβληματίζουν και που καθημερινά γινόμαστε δέχτες από τους συμπολίτες μας είναι θέματα που έχουν σχέση με το οδικό δίκτυο και αναφέρομαι σε κάθε μορφή οδικού δικτύου, αγροτικό, δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό, που κακά τα ψέματα, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς δεν βρισκόμαστε στο επίπεδο το οποίο θέλουμε και το οποίο ταιριάζει και αρμόζει στο νησί μας. Είναι θέματα επίσης που σχετίζονται με την λειψιδρία. Θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Γνωρίζουμε όλοι ότι χωρίς νερό ζωή δεν υπάρχει. Πόσο δε μάλλον όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, την ενδοχώρα, που η έλλειψη νερού στοιχίζει πολύ όσον αφορά την παραγωγή και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Mm-hmm. Και επίσης θέματα που σχετίζονται με την πολιτική προστασία πολύ περισσότερο τώρα τελευταία και λόγω των γεγονότων που παρατηρήσαμε τις τελευταίες ημέρες στην Θεσσαλία, στην κεντρική Ελλάδα. Θέματα πολιτικής προστασίας, κλιματική αλλαγή και τρόπος αντιμετώπισης. Το ζήσαμε και εμείς πρόσφατα πέρυσι στην Αγία Πελαγία και πριν 3 χρόνια στους Δήμους Μηνώα, Παιδιάδος και Χερσονήσου. Και οφείλουμε όλοι στο προσεχές μέλλον, το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, η νέα Περιφερειακή Αρχή, να σκεφτούμε σε όλα αυτά τα θέματα, τα προβλήματα που ταλανίζουν και προβληματίζουν τους συμπολίτες μας. Αυτά είναι 3 από τα πολλά τα οποία καθημερινά ακούμε και έχουν δίκιο οι συμπολίτες μας, κακά τα ψέματα. Όταν έχεις μία Κρήτη η οποία αναπτύσσεται μέσα από το πρωτογενή της στο τομέα, όταν έχεις μία Κρήτη η οποία αναπτύσσεται μέσα από τον τουρισμό, ήδη έκανα μία αναφορά, ενδεχομένως να το προλάβατε και να το ακούσατε, αυτά τα οποία λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, ο κ. Φραγκάκης, ότι το 2023 θα είναι μια νέα χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Δεν έχεις παρά να ακούς διαμαρτυρίες, όπως σωστά το είπατε, δεν έχουμε το οδικό δίκτυο το οποίο αρμόζει στην Κρήτη, δεν έχουμε τις υποδομές για την επέκταση της τουριστικής
κρίσιμης περίοδου. Μας λείπουν βασικά πράγματα. Αλλά ξέρετε όμως, κύριε Συρηγονάκη, τα συζητάμε για πάρα πολλά χρόνια. Και εκεί πάνω στο πάρα πολλά χρόνια έρχεται και κοντράρεται αυτή, αν θέλετε, η επιθυμία ή η διεκδίκηση με τις αποφάσεις της κεντρικής πολιτείας από την άλλη. Και εγώ δεν ξέρω πότε στην ευχή, πότε χρονικά δηλαδή, θα καταφέρουμε πράγματα έτσι ώστε να είναι άλλη η εικόνα της Κρήτης. Δεν λέω ότι δεν γίνονται πράγματα, σαφέστατα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο, αν θέλετε, από την άλλη που εσείς διεκδικείτε, αλλά είναι φωνή βόντου συντηρήμο. Εν μέρη, κυρία Δουλειράκη, έχετε δίκιο. Πριν δύο ημέρες φιλοξενήσαμε εδώ στην περιφέρεια Κρήτης την πρέσβη της νοσηγείας. Και στη συζήτηση που είχαμε όσον αφορά τους επισκέπτες εδώ στο νησί μας, και κυρίως γιατί αναφερθήκαμε σε αυτούς των σκανδιναβικών χωρών, με ρώτησε και είπαμε ότι περίπου είναι 1 εκατομμύριο όσον αφορά την Κρήτη. Μου είπε ότι υπάρχουν και άλλα περιθώρια, αλλά δυστυχώς οι υποδομές δεν είναι τέτοιες που μπορούν να αντέξουν και να φιλοξενήσουν τόσους επισκέπτες, και αναφέρθηκε στο θέμα των υποδομών και κυρίως στο αν μπορούμε να καλύψουμε με το νέο αεροδρόμιο, που η προβλέψη είναι πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέπτες, αν μπορούμε να καλύψουμε όλο αυτόν τον κόσμο όσον αφορά σε νερό, σε ρεύμα, σε αν υπάρχουν οι κατάλληλες υπόλοιπες κτλ. Έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό το οποίο οφείλουμε, ο κόσμος έχει δίκιο, και πολύ δε περισσότερο η νέα περιφερειακή αρχή, το έχει πει και ο Περιφερειάρχης, είναι ένα από τα βασικά σημεία του προγράμματός μας, ότι οφείλουμε να είμαστε διεκδικητικοί, διότι όλα αυτά τα βλέπουμε, τα συναντάμε μπροστά μας καθημερινά, έχουν να κάνουν με τους πόρους θέσιμους. Όταν υπάρχουν πόροι, και φυσικά γνωρίζουμε ότι θέλει αναβάθμιση στο δίκτυο, όταν δεν υπάρχουν όμως οι απαιτούμενοι πόροι, πώς να προβούμε σε διαγωνισμούς. Γνωρίζουμε ότι το νησί μας υστερεί σε υποδομές, σε αντιπλημμυρικά, σε αντιπυρικά, σε αντισεισμικά έργα. Το γνωρίζουμε, το βλέπουμε. Χρειάζεται θωράκιση η Κρήτη. Όταν δεν υπάρχουν όμως οι απαιτούμενοι, πώς θα προχωρήσουμε σε αυτά. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα διεκδικητικοί η νέα περιφερειακή περίοδο. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Συρηγονάκη. Εδώ θα πρέπει, επειδή είναι μια λέξη που τα τελευταία χρόνια ή μια φρασούλα που αποτυπώνει το μέγεθος των προβλημάτων που υπάρχουν, το πώς αντιμετωπίζονται από το κεντρικό κράτος, αυτής της δυσκολιότητας που υπάρχει, της γραφειοκρατίας, γιατί άμα δεν θέλεις να ζυμώσεις 10 μέρες κοσκινίζεις. Εγώ θα σας αναφέρω εκείνο το παράδειγμα. Απλοποίηση διαδικασιών. Εμείς το μάθαμε μέσα από το Αρκαλοχώρι, απλοποίηση διαδικασιών, και το λέμε και το ξαναλέμε σε όλους τους τόνους. Αλλά προσέξτε να δείτε, εγώ σας θυμίζω βάσει της γραφειοκρατίας και των αγκυλώσεων που υπάρχει, και εκεί θα πρέπει να υπάρξει βοήθεια του κεντρικού κράτους, η δική σας βοήθεια, η αρρωγή στη συνέχεια, και να πάμε παρακάτω. Θυμάστε μήπως, κύριε Συρηγονάκη, πόσες μέρες παλεύατε, 15 αν δεν κάνω λάθος ήτανε, ή 2 εργάσιμες εβδομάδες ή 3 εβδομάδες για να φτιαχτεί μία πλακέτα σε ένα κόμβο του Ηρακλείου που γινόταν το έλα να δεις, και έπρεπε να γίνει η ανταλλαγή αλληλογραφίας, η πλακέτα να φύγει να πάει στην Αθήνα, λες και δεν έχουμε εδώ δικούς μας ανθρώπους, εκεί να φτιαχτεί, εδώ να έρθει να τοποθετηθεί. Τα θυμάστε? Αυτά είναι που πρέπει να αποφεύγουμε. Έτσι καθυστερούμε, έτσι διαμαρτύρεται ο κόσμος, έτσι εξαγριώνουμε τον κόσμο, εξαγριώνεται ο κόσμος με την κεντρική διοίκηση. Το θυμάστε? Βρήκαμε λύση, η κυρία Δουλγεράκη, σε αυτό, και το θυμάστε? Πάντα ο στόχος βράει. Αυτό που, το οποίο αναφέρεται, είναι γεγονός. Αυτό είναι το δεύτερο μελανό σημείο. Το πρώτο είναι η έλλειψη πόρων, και το δεύτερο είναι αυτό, ότι πράγματι οφείλουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι όσον αφορά τις διαδικασίες, τις διαγωνιστικές διαδικασίες, εν τέλει ό,τι έχει σχέση με τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Ευέλικτη και έλλειψη πόρων. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή και με όλες τις αλλαγές που φέρνουν θα το καταλάβουν από την κεντρική διοίκηση, και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού θα τύχει καλύτερων ημερών και πραγματικά θα έχει εκείνο το ρόλο που της αρμόζει για να είναι ευέλικτη απέναντί μου την ώρα που υπάρχει το πρόβλημα.
Ευελπιστούμε ότι το Περιφερειάρχης έχει βέβαια και το χάρισμα να διεκδικεί και να έχει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την εξέβρεση πόρων. Έχουμε και τη νέα προγραμματική περίοδο, τον ΕΣΠΑ, που αναφερθήκατε κι εσείς, με 565 περίπου εκατομμύρια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα συμβάλλουν σημαντικά στην υλοποίηση έργων, ώστε να οδηγήσουμε το νησί μας στην Κρήτη στο 2030. Γιατί πραγματικά μέσα από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που λύνονται αυτή τη στιγμή στο νησί, τα μεγαλύτερα στη χώρα, νέο αεροδρόμιο ή που έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ηλεκτρική διασύνδεση, μαζί με συμπληρωματικά έργα, συνοδά έργα, ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε πολλά για την Κρήτη του μέλλοντος, τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά μας. Να είστε καλά, κύριε Συρηγονάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα σας.